Έχουμε στο Skype, διότι η πανδημία, τον κύριο Ηλία Σιώρα, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό. Φαντάζομαι, κύριε Σιώρα, στην πρώτη γραμμή, ήσασταν πάντοτε και στην πρώτη γραμμή της ιατρικής, αλλά και στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Εγώ σας έχω και μια έκπληξη. Εγώ σας έχω και μια έκπληξη, γιατρέ. Λοιπόν, κάτσαμε με την παραγωγή, γιατρέ, και βρήκαμε βίντεο από τους αγώνες που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον Ευαγγελισμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, και πού να βρω, δηλαδή, εσείς έχετε κατακλείσει το YouTube. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως κάναμε μια επιλογή, 1-1,5 λεπτό το βίντεο να το δούμε μαζί για τους αγώνες του κυρίου Σιώρα όλα αυτά τα χρόνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκεί και μέσα στο ιατρία και έξω από τα ιατρία στον Ευαγγελισμό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι 238 τοπικές μονάδες υγείας μέχρι το τέλος του 17. Βαδίζουμε προς το τέλος του 19 και δεν έχουν γίνει ούτε 110. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάθε τοπική μονάδα υγείας θα χρηματοδοτείται 2 συν 2 χρόνια. Δηλαδή το προσωπικό δεν είναι μόνιμο. Τρίτον, θα έχει κάθε τοπική μονάδα υγείας να εξυπηρετεί 12.000 άτομα. Αυτό δεν φτάνει ούτε να μετρήσει μια πίεση για να γράψει μια συνταγή. Απαιτούνται εκατοντάδες άνθρωποι, πάνω από 700 μόνιμες προσλήψεις, για να δοθεί μια γερή ανακούφιση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά, ξεκινάω με αυτό, σε ό,τι αφορά στα υλικά, στα φάρμακα, στα αντιδραστήρια. Δηλαδή, με την πιο στεντόρια φωνή καταγγέλουμε το γεγονός ότι τα φάρμακα, τα ράφια με τα φάρμακα στον Ευαγγελισμό αδειάζουν. Τα κονδύλια είναι ελαχιστότατα μόνο για επίγουσες καταστάσεις. Ο προϋπολογισμός δεν υπάρχει πλέον, έχουν στερέψει τα πάντα. Αντιϊκά φάρμακα, άλλα αναγκαία φάρμακα τελειώνουν. Όταν έχουμε από νοσηλευτικό προσωπικό 500 άτομα έλλειψη και θα φέρει 30, τι να βοηθήσουν. Mm-hmm. Είναι μια κοροϊδία και μάλιστα όχι μόνιμα προσωπικό, προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Mm-hmm. Όταν 10 κρεβάτια εντατικής δεν λειτουργούν στον Ευαγγελισμό, άλλα 10 στο Αττικό, άλλα 150 σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν από έλλειψη προσωπικού, δεν έχουν κινδυνεύσει ζωές. Τα λέγατε, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω. Κύριε Τινόπουλε, καταρχήν ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό. Δεν είμαι καθηγητής. Ναι, συγγνώμη, παρασύρθηκα, γιατί δεν σου κρύβω, γιατρέ, ότι έχω συνέχεια στο μυαλό μου αυτά που μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Χιόνης προηγουμένως. Τέλος πάντων, συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή. Λέω, δεν είμαι καθηγητής, είμαι ένας μαχόμενος γιατρός. Απλά έχω βαθμό διευθυντή, όπως πολλοί συνάδελφοί μου. Πραγματικά, για να έρθουμε στο θέμα που καίει τον κόσμο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σαν κοινωνία, σαν παγκόσμια κοινωνία. Αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται για το περιορισμό της κίνησης και τα λοιπά είναι σωστά και ο κόσμος τα ακολουθεί και μπορώ να πω στοικά τα υποφέρει. Δεν ξέρω για πόσο, όσο χρειαστεί. Θα δανειστώ μία φράση ενός παλιού πολιτικού, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έλεγε «έξω πάμε καλά, μέσα δεν πάμε καλά». Δηλαδή, στην κοινωνία πάμε καλά, αλλά στα νοσοκομεία έχουμε θέματα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, κύριε Ντινόπουλε. Γίνανε, κύριε καθηγητά. Θα τα πω με το όνομά τους. Είναι ανεπαρκή. Τι εννοώ? Ότι οι κλίνες σε πολλά νοσοκομεία δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν για κορονοϊό αυστηρά και έτσι έχουν μόνο 2 νοσοκομεία, το Σωτηρία και εμείς. Ελπίζω να αρχίσουν να λειτουργούν. Δεύτερον, όταν έχουν χρονίσει περιστατικά που δεν είναι από κορονοϊό προσβεβλημένα, έχουν χρονίσει περιστατικά που έχουν ένα επίγοντα ή μη επίγοντα χαρακτήρα και πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν. Για να αντιμετωπιστούν στα μεγάλα νοσοκομεία που εκεί μπορούν, πρέπει τα μεγάλα νοσοκομεία να αποφορτιστούν, δηλαδή πρέπει οι αμυγείς κορονοϊοί να πάνε σε αυτά που πρέπει, να πάνε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Θα πω μια πολιτική φράση, εμείς εδώ σαν Ομοσπονδία, σαν ΟΕΝΓΕ, έχουμε πει εδώ και εβδομάδες τη λέξη επίταξη. Ο κύριος Κοντοζαμάνης είπε, αν χρειαστεί θα την κάνουμε. Καλά το είπε, αρκεί να την κάνει. Αν χρειαστεί πραγματικά, γιατί όπως στον πόλεμο το 40 δεν πήγανε μόνο οι κρατικοί γιατροί, πήγανε και οι ιδιώτες γιατροί, δεν επιτάχθηκαν μόνο τα κρατικά νοσοκομεία αλλά και οι ιδιωτικές δομές
Και αυτό θα βοηθήσει πολύ και τα χρόνια περιστατικά να ανακουφιστούν, γιατί εγώ είμαι καρδιολόγος, βλέπω καρδιοπαθείς, βλέπω ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να έρθουν και πέθαναν. Έχω τέτοιο περιστατικό. Τι περιστατικό είπατε, για... ξαναπείτε το. Άνθρωπος που είχε αριθμιολογικό πρόβλημα από την Κομωτινή, αντιμετωπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, υποτροπίασε και μέχρι να έρθει η Αθήνα στο πιο ειδικό κέντρο δεν πρόλαβε, γιατί είχε το φόβο, και άλλα περιστατικά πολλά. Είναι πολλά, ναι, περιστατικά. Δηλαδή δεν σταμάτησαν να αρρωσταίνουν οι Έλληνες επειδή έχουμε κορονοϊό. Ακριβώς. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε επιπλοκές από τις χρόνιες παθήσεις και να μην έχουμε απώλειες από εκεί, θα πρέπει τα μεγάλα νοσοκομεία να αποφορτιστούν και από τον κορονοϊό. Όχι να μην συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν, αλλά να μην είναι καθόλου κλειδίαν κορονοϊού νοσοκομεία. Ένα μέρος μπορεί να είναι. Και να βοηθήσουν τα άλλα δημόσια ιδρύματα και τα ιδιωτικά. Εμείς είπαμε τη λέξη επίταξη, μερικοί φοβήθηκαν, και να πω και έτσι κάτι με πείραξε. Μόλις είπαμε εμείς τη λέξη επίταξη, κάποιοι καλοθελητές βγήκαν και εγώ δίνω 30 κρεβάτια στο τάδε ιδιωτικό νοσοκομείο. Καλώς είναι, αλλά έπρεπε να πούμε εμείς επίταξη για να έρθουν να δώσουν τη... Καταλαβαίνετε την προσφορά του. Κατάλαβα, γιατρέ, κατάλαβα, γιατρέ, κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και το άλλο. Έχουμε ακούσει, όχι από εσάς συγκεκριμένα, έχετε στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας και το ξέρουμε. Εντάξει. Και εγώ προσωπικά έχω εμπειρία. Εμπειρία από ασθενή που είχε έρθει και ήταν συγγενή σας. Εν πάση περιπτώσει. Το έχετε στηρίξει όμως, βλέπω κάποιους επώνυμους που το έχουν λιδωρήσει, που μας έχουν κατηγορήσει ότι είμαστε μαξιμαλιστές. Τώρα έρχονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και καλά κάνουν. Εγώ, κύριε καθηγητά, το είχα πει και τα χρόνια της πολιτικής, ας το πω έτσι. Και κανένα δυο φορές που χρειάστηκε να πάω κάπου για κάτι σοβαρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουμε νοσηλευτεί. Στο δημόσιο νοσοκομείο πήγα. Και όταν χρειάζεται κάτι, και επειδή έχω το Σεισμανόγλιο εκεί κοντά στα Βρυλίσια, δόξα τω Θεώ, να σου πω κάτι, γιατρέ. Έχω το Σεισμανόγλιο, ας το πω μέσα από την καρδιά μου τώρα. Αισθάνομαι μια ασφάλεια που υπάρχει αυτό το νοσοκομείο. Αισθάνομαι μια ασφάλεια. Τέλος πάντων, τώρα γιατί και εκεί πέρα περιθάλψαν και τους γονείς μου, οι οποίοι βεβαίως είναι μεγάλοι, ήταν μεγάλοι, έχουν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατρέ. Με τις ΜΕΘ τι γίνεται? Μπορείτε να μου πείτε τώρα, σήμερα, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατρέ, πόσες ΜΕΘ έχουμε εν λειτουργία? Εν λειτουργία μέχρι χτες το μεσημέρι, είχαμε περίπου 220 ΜΕΘ διατεθειμένες για κορονοϊό. Δηλαδή, να δώσω μία τάξη μεγέθους. Μία τάξη μεγέθους. Έχουμε 670 κρατικές ΜΕΘ και 350 ιδιωτικές. Έχουμε 670 και 350, 910, 902 βλέπω εδώ πέρα, τέλος πάντων, σε ένα ενημερωτικό. Σύνολο περίπου είναι 1000 δημόσιες και ιδιωτικές. ΜΕΘ. Αυτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να περιθάλψουν ασθενείς και κορονοϊού και, εν πάση περιπτώσει, ασθενείς οι οποίοι μπορούν να συμβεί ομιγέννητο κάτι άλλο. Ακριβώς. Από αυτές τις 902, σήμερα πόσα κρεβάτια είναι, ας το πω έτσι, κατηλημένα? Από ό,τι ανακοίνωσε, κατηλημένα δεν είναι. Εμείς στον Ευαγγελισμό αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμα, έχουν αναπτυχθεί 38 κρεβάτια, αλλά αυτή τη στιγμή 20-22 είναι κατηλημένα σε μονάδες. Το σύστημα, όπως πάμε, αντέχει. Αλλά πριν από μία εβδομάδα είχαμε πει εμείς ότι είναι το τέλος της αρχής. Χθες το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε στο τέλος της αρχής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάποτε ξεκινάει... Κάποτε το είχε πει και ο Τσόρτσιλ. Στη διάρκεια του πολέμου. Κάποτε το είχε. Τσορτσιλική έκφραση είναι. Εν πάση περιπτώσει, σας διέκοψα, συνεχίστε. Εμείς το νιώθουμε γιατί μέρα με τη μέρα αυξάνει δουλειά. Μέρα με τη μέρα έρχεται κόσμος όλο και περισσότερος και έρχεται στον Ευαγγελισμό, πάει στο Σωτηρία κτλ. Δεν έχει μάθει ακόμα τα άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν δημόσια και ιδιωτικά με τον τρόπο που σας είπα. Και επειδή τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πιο δύσκολο και ευχόμαστε να μην έρθει. Βλέπετε το πιο δύσκολο μπροστά, γιατρέ?
Δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Αυτά που διαβάζετε κι εσείς και αυτά που μας ενημερώνουν οι επιστήμονες... Δεν μπορεί κάτι παραπάνω, ξέρετε, γιατρέ, από μένα. Ότι τώρα ξεκινάει το δύσκολο. Αυτό γνωρίζουμε. Υγειονομικά. Υγειονομικά έχουμε τις εξής αδυναμίες. Πρώτον, ως προς τις κλίνες της εντατικής. Πρέπει να αναπτυχθούν κι άλλες. Δεύτερον, ως προς το προσωπικό. Όταν σε καιρό μη πανδημίας είχαμε 6.500-7.000 κενές θέσεις γιατρών και άλλες 20.000 μη γιατρών, δηλαδή 25 με 30, και τώρα διορίζει 5, καταλαβαίνετε, είμαστε πάλι πίσω σε συνολικό αριθμό υγειονομικών. Γιατί και τα τελευταία χρόνια και στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στη δευτεροβάθμια δεν είχαν γίνει διορισμοί. Τρίτον, από άποψη υλικών, μας διαβεβαιώνουν και οι υγειονομικές περιφέρειες και το Υπουργείο ότι υπάρχουν υλικά προστασίας ή μάσκες το ένα το άλλο. Όμως μας το δίνουν με το σταγονόμετρο. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία που υπάρχει παγκόσμια για την προμήθεια. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά εκεί που είναι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, που είναι οι ήρωες, εκεί που είναι οι κορονοκλινικές, έτσι τις λέμε, οι άλλοι ήρωες, εκεί που είναι η ΜΕΘ. Οι κορονοκλινικές, είπατε. Πώς να τις πούμε, κορονοκλινικές. Οι κορονοκλινικές. Κορονομονάδες. Τέλος πάντων, χάρη συντομίας, θα ακούσετε πολλές λέξεις. Έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, το παλεύουμε με δύναμη. Εμείς πραγματικά που είμαστε τόσα χρόνια στο δημόσιο σύστημα και είμαστε τα πρώτα στηρίγματα του ΕΣΥ, άσχετο αν δεν ολοκληρώθηκε, είμαστε διατεθειμένοι και να μπούμε στη μάχη, αλλά και να διεκδικήσουμε. Γι' αυτό και μεθαύριο την Τρίτη, 7 του μήνα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας. Την Τρίτη είναι Παγκόσμια Μέρα της Υγείας. Ακριβώς. Καλά που μας το Οι ενώσεις μας, οι σύλλογοί μας, η Ομοσπονδία μας, η ΟΕΓΕ, θα κάνουμε συμβολική διαμαρτυρία, έκκληση στις αυλές των νοσοκομείων, ολιγόλεπτη, συμβολική, για να τονίσουμε την ανάγκη διαρκούς στήριξης του συστήματος υγείας και όχι μόνο τώρα στον κορονοϊό. Το έχεις αποδείξει, γιατρέ μου, εσύ. Το έχεις αποδείξει εδώ πέρα τώρα χρόνια ολόκληρα τώρα. Είναι πολλοί που το έχουν αποδείξει. Τώρα λέμε για εσάς τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσω, γιατρέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά ήθελα να ρωτήσω, με τρώει τώρα μέσα να μας πείτε δύο λόγια έτσι. Υπάρχει αισχροκέρδεια, με μια κουβέντα πείτε μου, στο τεστ για τον κορονοϊό. Υπάρχει αισχροκέρδεια. Υπάρχει αισχροκέρδεια. Εγώ θα πω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι οι μάσκες. Ναι. Που ακόμα και πάνινες μάσκες πας στο φαρμακείο και κάνουν 7,5 ευρώ, που το κόστος είναι μισό ευρώ. Ναι. Και το δεύτερο αισχροκέρδεια είναι αυτό το περιβόητο τεστ. Με το μια τεστ. Κουβέντα μπορείς, γιατρέ, να μας πεις. Είναι κάποιος ο οποίος έχει συμπτώματα. Έχει συμπτώματα. Ανησυχεί ο άνθρωπος. Με όλο αυτό, θα το δω και από την ψυχολογική πλευρά. Θα έχουμε και τον κύριο Μπούκουρα αμέσως μετά. Αλλά είναι κάποιος ο οποίος ανησυχεί. Λέει, ρε παιδιά, θέλω να δω, έχω, δεν έχω. Τι κάνει. Πρωτοβάθμια φροντίδα δωρεάν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οικογενειακός γιατρός. Τόσα χρόνια, τα είπα και πριν στο βίντεο που δείξατε για τη στόμη. Ναι, μπράβο, ναι. Αν θα το δείτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια να απευθυνθεί ο άλλος στον οικογενειακό γιατρό και πάει μόνος του. Και γι' αυτό έρχεται στο νοσοκομείο και υπάρχει αυτή η συσσόρευση κόσμου στα νοσοκομεία, γιατί η πρωτοβάθμια είναι πολύ αδύναμη. Και ο ιδιώτης γιατρός θέλει τα χρήματά του, ο κόσμος ζει σε μια... οικονομική κατάσταση όχι καλή. Το κατάλαβα, γιατρέ, το κατάλαβα. Για την αισχροκέρδεια που λέτε, να τελειώσω με αυτό, υπάρχουν και τα τεστ. Το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Ναι, αυτό δεν ρωτά. Το κόστος να είναι 9,5 ευρώ, ο ΕΟΠΗ να δικαιολογεί 70 και να πληρώνει ο Κοσμάκης από 150 μέχρι 400 ευρώ. Κλείνω με αυτό. Δηλαδή, μου λέτε, γιατρέ, το κόστος... Το έξοδο, το κόστος του τεστ είναι 9,5 ευρώ. Όσο είναι και... Ο ΕΟΠΗ δικαιολογεί 70 και το χρεώνουν 150. Από 150 μέχρι 400. Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ. Είναι... Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Θα είναι όμως το θέμα από τις επόμενες εκπομπές. Βεβαίως και άλλοι δεκάδες συνάδελφοι το αναφέρουν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
για την απόψινή μας συζήτηση. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Να είστε καλά και καλή δύναμη σε εσάς και σε όλους εκεί στον Ευαγγελισμό και σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δινόπουλο.